χάνουν την εξουσία οι τουρκόφιλοι στην Λιβύη. Έκτακτη ανακοίνωση του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Εχθές 3η 13 Αυγούστου λοιπόν, η Γενική Διοίκηση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξε την πρόσφατη απόφαση να αναλάβει ο Αλιγιά Σαλέ Χίσα την θέση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του κράτους. Ο Σαλέ Χίσα υπηρετεί σήμερα ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Η είδηση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την πολιτική και στρατιωτική σκηνή της Λιβύης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με λιβικό δημοσίευμα, σε πρόσφατη επίσημη δήλωσή της, η Γενική Διεύθυνση του Λιβικού Εθνικού Στρατού τόνισε την ανάγκη τόσο για προεδρικές όσο και βουλευτικές εκλογές στο κράτος της Βόρειας Αφρικής. Η ίδια χαρακτήρισε αυτά τα βήματα κρίσιμα για να επιτευχθεί μακροχρόνια σταθερότητα στην Λιβύη. Από την δήλωση της διοίκησης, καταλαβαίνουμε πως ο Χαφτάρ και οι δυνάμεις του υποστηρίζουν το Λιβικό Κοινοβούλιο να αποτελέσει το κύριο πολιτικό σώμα της χώρας, το οποίο θα εκλέγεται από τον Λιβικό λαό και θα κυβερνά νομίμως το κράτος. Η Γενική Διοίκηση του Λιβικού Στρατού τόνισε για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στην εκπλήρωση των καθηκόντων της στην εθνική ασφάλεια, ειδικά στην προστασία των συνόρων της Λιβύης από γειτονικές χώρες. Η ανακοίνωση της διοίκησης έγινε δημόσια γνωστή λίγο αφότου προηγήθηκε μία άλλη πολύ σημαντική απόφαση στο κράτος της Βόρειας Αφρικής. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ο Αγιλά Σαλέχ Ίσα να γίνει ανώτατος διοικητής των Λιβικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ουσιαστικά η απόφαση που πάρθηκε είναι η εξής. Από εδώ και στο εξής, τον ρόλο του ανώτατου διοικητή του Λιβικού Στρατού δεν θα τον φέρει το Προεδρικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Σήμερα σε αυτή την θέση υπηρετεί ο Σαλέ Χίσα, συγκεκριμένα από το 2014 έως και σήμερα. Παράλληλα, 50 μέλη του Λιβικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσαν πως υπέβαλαν υπόμνημα τερματισμού της εξουσίας του υπηρεσιακού πρωθυπουργού της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντεϊμπέ. Το υπόμνημα αναφέρει πως η κυβέρνηση που διόρισε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ πρέπει να αναγνωριστεί ως η νόμιμη κυβέρνηση του Αφρικανικού κράτους. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες λήξης της εμφύλιας σύγκρουσης στην Λιβύη μεταξύ της προσωρινής κυβέρνησης του Ντεϊμπέ στην Τρίπολη και της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.